κοινή η παιδεία και η οδός προσαρετή για άνδρες και γυναίκες, μας πληροφορεί ο ύστερος νεοπλατωνικός φιλόσοφος Θεόδωρος ο Ασιναίος. Και όταν λέμε ύστερος νεοπλατωνικός, εννοούμε μετά τον 3ο και 4ο μεταχριστιανικό αιώνα, όπου είχε φτάσει πλέον ο ελληνισμός στα όρια του, η νέα θρησκεία είχε πλέον επικρατήσει, αλλά παρόλα αυτά στους κύκλους των Ελλήνων, εδιατηρείται η πεποίθηση πως τόσο η γυναίκα όσο και ο άνδρας θα πρέπει να παιδεύονται, να μορφώνονται και να κατακτούν όσο γίνεται περισσότερο την αρετή. Γενικότερα στον ελληνικό κόσμο, σε όλα τα επίπεδα, υπάρχουν σαφείς ρόλοι. Δεν υπάρχει σύγχυση ρόλων. Ο κάθε ένας ήξερε τι είναι, γιατί προορίζεται και τι πρέπει να κάνει. Αυτό έφτιαχνε ευτυχισμένους ανθρώπους. Ο νέος άνθρωπος δεν ρίχνονταν με βία στην πάλη της ζωής χωρίς την ανάλογη προετοιμασία. Υπήρχαν στάδια μοίησης μέσα από την ανάληψη ευθυνών, υποχρεώσεων και δικαιωμάτων κατά την ενηλικίωση. Πιο συγκεκριμένα η γυναίκα παίρναγε από τη μετάβαση από την παιδική ηλικία στην έφηβη, από εκεί στη γυναίκα και από εκεί στην ηλικιωμένη γυναίκα. Αντιστοίχως, ο άνδρας από παιδί γινόταν έφηβος, ενήλικας και γέροντας. Κατά τη μετάβαση από τη μία ηλικιακή περίοδο στην άλλη, υπήρχαν εκπρόσωποι της κάθε περίοδου που τους μιλούσαν και τους εξηγούσαν για το ποιος ήταν ο νέος τους ρόλος, όχι μόνο στην οικογένεια, αλλά και στην κοινωνία. Η κοινωνία πάλι καθόριζε τι θέλει από αυτούς και τι τους δίνει ως αντανάκλαση. Υπήρχαν καθιερωμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις για κάθε ηλικιακή ομάδα. Όχι αυτή η τρέλα που υπάρχει σήμερα, που όλοι τα κάνουν όλα και ο μικρό είναι σαν τον μεγάλο και ο μεγάλο σαν τον πιο μεγάλο και που δεν υπάρχει διάκριση ανάμεσα στι ηλικιακέ περιόδου. Και ούτε καν σεβασμό, θα έλεγα. Συνεχίζουμε. Ο ρόλο τη γυναίκα στην ουσία ήταν τέτοιο που να τέριαζε με τη φύση τη. Υπήρχαν γενικότερα φυσικοί ρόλοι, πάντα όμω ανάλογοι με την επιλεγήσα κοινωνική οργάνωση τη κάθε πόλεως. Οι δύο πόλοι, τα δύο άκρα θα λέγαμε, όπου ήταν τα δύο κυρίαρχα πρότυπα, ήταν η Αθήνα και η Σπάρτη. Όλε οι άλλε πόλει τοποθετούνται κάπου ανάμεσά του. Όσον αφορά τα πολιτιακά και την κοινωνική δομή, αν κατανοήσουμε πώ σκεφτόταν η Αθήνα και η Σπάρτη, τότε θα κατανοήσουμε πιο εύκολα και το πώ λειτουργούσε ο αρχαίο κόσμο. Γενικότερα, οι σύζυγοι συμβίωναν κάτω από την ίδια στέγη, ομοφωνούντε, φιλούμενοι, αγαπημένοι δηλαδή, και βοηθούντε Αλλήλης. Αυτό ήταν το πρότυπο του ιδανικού ζευγαριού. Κατά την αρχαϊκή εποχή, σύμφωνα με τα Αμερικά έπι, βλέπουμε πιο συγκεκριμένα τον Έκτορα και την Ανδρομάχη στην ιλιαδα ζήτα Ζ429 να αποκαλεί τον Έκτορα η Ανδρομάχη σύντροφο, αδελφό και γονέα. Είχαν τέτοιου είδου σχέσει τα ανδρόγυνα μεταξύ του. Υπήρχε όμω και το διαζύγιο και στην Αθήνα και στη Σπάρτη. Με την υποχρέωση, στην Αθήνα κυρίω και θα δούμε γιατί, να δοθεί πίσω η πρίκα, εντόκος και διατροφή. Το δικαίωμα για αίτηση διαζυγίου το είχαν και οι δύο. Εάν όμω ένα από του δύο ασκούσε έφεση και δεν ήθελε να δώσει το διαζύγιο, τότε επενέβαινε η πολιτεία και προσπαθούσε να διορθώσει το γάμο. Άλλε φορέ το κατάφερνε, άλλε όχι. Η γυναίκα σε όλη την Ελλάδα απολαμβάνει πλήρη ισονομία και ισοτιμία στον οίκο τη, από τον άντρα και ποτέ υποκύπτουσα. Δεν υπέκυπτε η γυναίκα στις αυθαιρεσίες, έπρεπε να πιστεί για κάτι. Και μάλιστα δεν υπάρχει καταγεγραμμένο περιστατικό στην ελληνική γραμματεία, ξυλοδαρμού ή κακής συμπεριφοράς από άνδρα προς γυναίκα. Το αντίθετο, υπάρχει πολλή ανοχή στις γυναικείες αδυναμίες και υπερβολές. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, που το ξέρετε όλοι, είναι αυτό του Σοκράτους, ο οποίος ανεχόταν την Ξανθήπη και μάλιστα στις πιο ακραίες εκδηλώσεις της, όπου γινόταν και λίγο βίαιη. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι ο νόμος είχε πρόνοια και υπήρχε η λεγόμενη κακόσεως δίκη. Αλλά παραλαμβάνω δεν έχει καταγραφεί κάποιο καταγεγραμμένο γεγονός όπου να χρειάστηκε να πάει σε δίκη κάποιος. Δεν λέμε ότι δεν έγινε, λέμε ότι δεν υπάρχει καταγεγραμμένο γεγονός. Όμως, για να υπάρχει αυτός ο νόμος, οι νομοθέτες είχαν προβλέψει ότι μπορεί να συμβεί κάτι στο μέλλον, οπότε φρόντιζαν να προστατεύουν και να προνοούν, να προβλέπουν ώστε να μην μετανοούν, να τρέχουν μετά δηλαδή να μαζέψουν τα λάθη τους. Και τότε στις κοινωνίες, όπως ξέρουμε όλοι, νομοθετούσαν οι άνδρες. Άρα, για ποια καταπίεση μιλάμε. Ο ρόλο τη γυναίκα ήταν πολύ διαβριμένο. Ήταν από απλή η αίρια του οίκου τη έω και η περασπίστρια τη πόλεω με ξύφο. Όπω για παράδειγμα οι γυναίκε του Άργους ή οι τεγιάτισες, που οι μεν στέκονται στο τείχο και αποτρέπουν του πατιάτε, ενώ οι δε νίκησαν του πατιάτε σε κάποια μάχη. Άρα, τι καταλαβαίνουμε από αυτό, πω η γυναίκα είχε κάποια ανάλογη προετοιμασία. Συμμετείχε δηλαδή γενικά στην κοινωνία και σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Άλλο ένα παράδειγμα διευρυμένου γυναικείου ρόλου είναι αυτό της Πινελόπης, όπου η Πινελόπη ελέγχει απόλυτα τον οίκο της, ακόμη και όταν ο τηλέμαχος γίνεται άντρα και την υπακούει, ενώ στις Μυκήνες αντιστοίχω άρχει κανονικά η κλιτεμνίστρα. Η γυναίκα διοικεί τις Μυκήνες απόλυτα. Και αυτό ήταν εντάξει στους αρχαίους Έλληνες δεν είχαν εξαφνιαστεί τότε στη Σπάρτη, στη Θεσσαλία, στην Κρήτη, αλλά και σε άλλα μέρη, κυρίως όμως στο δωρικό κόσμο, βλέπουμε τη γυναίκα να καλείται με το όνομα Δέσποινα, που σημαίνει κυρίαρχη του οίκου της. Τώρα, πριν πάμε παρακάτω, θα ήθελα να σας πω το εξής. Κάθε πόλη είχε το δικαίωμα της αυτοθέσμησης. Αυτό είναι το πάτριο πολίτευμά μας. Να μπορούμε να αποφασίζουμε εμείς για εμάς ανάλογα με τις ανάγκες μας. Κάθε πόλη λοιπόν είχε διαφορετικές ανάγκες, γι' αυτό και βλέπαμε και διαφορετικά συστήματα. Παραδείγματος χάρη, στην Αθήνα η χαμηλότερη υποδιέρεση, το χαμηλότερο υποσύνολο είναι ο οίκος. Δεν υπάρχει η έννοια του προσώπου όπως υπάρχει σήμερα ή του ατομικού δικαιώματος. Υπάρχουν ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό είναι κάτι άλλο. Υπάρχουν οι οίκοι που συνθέτουν τις φρατρίες, τις πατρίες δηλαδή, και οι πατρίες συνθέτουν το Δήμο. Ενώ αντιθέτως στη Σπάρτη υπάρχει η έννοια της πόλεως. Δεν υπάρχει οίκος. Όλοι δουλεύουν για την πόλη. Όλοι συνεισφέρουν στην πόλη. Και αυτό έγινε για κάποιου λόγου. Εκεί καταλήξαν ότι του συμφέρει καλύτερα γιατί αντιστοίχω ήταν έτσι η γεωγραφική αλλά και η κοινωνική δομή και οι ανάγκε του κάθε λαού δεν είναι λάθος ή σωστό το ένα ή το άλλο. Όχι, ίσα ίσα είναι και τα δύο σωστά, γιατί το κάθε ένα εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες των ανθρώπων. Στην εκάστοτε πόλη εννοώ, έτσι. Επίσης, επειδή στην Αθήνα συνέρεαν πάρα πολύ, όχι μόνο Έλληνες άλλων πόλεων, αλλά και πάρα πολύ πλούσιοι από την Ανατολή, αλλά και από τη Δύση, είχαν νομοθετήσει οι Αθηναίοι να μην μπορούν να πουλιούνται εύκολα ή σχεδόν ποτέ οι περιουσίε, η ελληνική γη, οι ακίνητε περιουσίε. Γιατί λόγω τη περιορισμένη γεωγραφική έκταση και λόγω τη προσέλευση πάρα πολλών και πλούσιων ξένων, έπρεπε να προστατεύσουν τη γη του. Ναι, μεν του δεχόντουσαν ω μετοίκου, οι οποίοι πλήρωναν και το μετοίκιο, έναν ξεχωριστό φόρο, αλλά δεν του έδιναν δικαίωμα γη, ώστε πάντα οι Αθηναίοι να είναι κυρίαρχοι στον τόπο του. Οπότε φτιάχτηκαν ένα νόμο που εξυπηρετούσε αυτού. Αντιστοίχω στη Σπάρτη μπορούσαν να πουλήσουν οι άνθρωποι τη γη. Αλλά δεν υπήρχε και κανένα που να ενδιαφερόταν να πάει στη Λακεδαιμόνα, η οποία ήταν πιο μεγάλη σε γεωγραφική έκταση και πιο αραιοκατοικημένη. Έχει σημασία αυτό γιατί θέλαν να πυκνώσουν τον πληθυσμό. Οι Σπαρτιάτε πάντα υπέφεραν από λιψανδρία και γενικότερα από έλλειψη κόσμου. Οπότε βλέπουμε, αντιστοίχω τώρα, να εφαρμόζεται αυτό το σκεπτικό και πάνω στι γυναίκε. Υπό ποια έννοια. Η Αθηναία ήταν επίκληρος. Ενώ η Σπαρτιάτισσα ήταν πατρούχος. Δηλαδή η Αθηναία έπαιρνε τον κλήρο τη από τον πατέρα τη ή από τον άντρα τη, αν πέθαινε, και ο κλήρο, η γη τέλο πάντων, τη συνόδευε για το υπόλοιπο τη ζωή τη, χωρί όμω να έχει το δικαίωμα η Αθηναία να πουλήσει τον κλήρο. Ενώ η Σπαρτιάτησα που ήταν πατρούχο, ήταν κανονική κληρονόμο, είχε και το δικαίωμα τη διαχείριση. Είτε να το πουλήσει, είτε να το διαπραγματευτεί, είτε να κάνει οτιδήποτε. Άρα λοιπόν, οι Αθηναίες ναι μεν κατήχαν την περιουσία τους, δεν είχαν όμως το δικαίωμα πώληση ή διαχείρισης κατά βούληση εκτός του οίκου. Οι αποφάσεις, είπαμε, λαμβάνονταν σε επίπεδο οίκου, όχι ατόμου. Στην Αθήνα υπήρχε ο λεγόμενος γυναικονίτης, όπως και ο Ανδρόνας. Ο γυναικονίτης ήταν ένας χώρος, ιδιαίτερος χώρος θα λέγαμε, στεγάσεως των εργαλείων του οίκου, όπως ο αργαλιός, όπου μπορούσε ο οίκος στον γυναικονίτη, όπως αντιστοίχω και στον ανδρώνα, να παράξει από μόνος του οτιδήποτε χρειαζόταν για να καλύψει τις ανάγκες του. Ο γυναικονίτης ήταν προνόμιο μόνο των πλούσιων και ανωτέρων τάξεων. Για να σκεφτείτε γιατί πράγμα μιλάμε τώρα, τα σπίτια στην αρχαία Αθήνα, ειδικότερα στην πόλη, κατά την Ακρόπολη γύρω-γύρω, ήταν τόσο μικρά και τα μονοπατάκια τόσο στενά όπου η πόρτα του σπιτιού δεν άνοιγε προς τα μέσα, άνοιγε προς τα έξω. Και μάλιστα πριν ανοίξουν την πόρτα για να μην χτυπήσουν κάποιο περαστικό, χτυπούσαν την πόρτα και την άνοιγαν προς τα έξω. Και οι τύχη ανάμεσα στα σπίτια σε πολλές περιπτώσεις ήταν τόσο λεπτοί, γιατί έπρεπε να εξασφαλίσουν χώρο, που μπορούσε κάνοντας διάρρηξη σε ένα σπίτι, να περάσεις από τείχο σε τείχο και να κάνεις διάρρηξη σε πολλά σπίτια. Αυτό ήταν ένα φαινόμενο που γινόταν συνήθως στις μεγάλες εορτές, όπως τα Παναθήνα, που η πόλη άδειαζε και έμεναν πολλές περιοχές αφύλακτες. Πόσοι μπορούσαν να έχουν γυναικονίτη, αυτό το ιδιαίτερο προνόμιο. Από τους Αθηναίους, μόνο το 4% ήταν ευκατάστατοι, ενώ μόλις το 1% ήταν αληθινά πλούσιοι. Άρα λοιπόν, το 5% του πληθυσμού μπορούσε να διατηρεί γυναικονίτη και ανδρώνα. Άρα λοιπόν ο γυναικονίτης ήταν μια πολυτέλεια. Οι υπόλοιπε γυναίκες των φτωχότερων τάξεων ήταν αναγκασμένες να εργάζονται με τους άνδρες τους, κάτι που μας διασώζει ο Αριστοτέλης στα πολιτικά του. Και πλήρωναν για να αποκτήσουν τα απαιτούμενα του οίκου. Δεν είχαν την αυτάρκεια που είχε ένας πλούσιο. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και σήμερα. Πόσα σπίτια μπορούν να έχουν ιδιαίτερο χώρο για τη γυναίκα, να μαζεύεται με τι φίλε τη ή να κάνει τι δουλειέ του σπιτιού και γενικά να παράγει πράγματα για το σπίτι, ή ο άντρα να έχει τα εργαλεία του ή ό,τι του χρειάζεται για να μπορεί να μαστορεύει ή να περνά χρόνο με τους δικούς του δικού του φίλου. Τότε ήταν το 5%. Τώρα είναι το 5%, ή έχουμε γίνει ακόμα πιο φτωχοί. Τέλο πάντων, συνεχίζουμε. Η οικογένεια στην αρχαία Ελλάδα γενικότερα παρήχε εξαιρετική τρυφερότητα στα μέλη τη με διαχωρισμένους ρόλους όπως είπαμε, όπου ο ένας συμπλήρωνε τον άλλο και οι άνθρωποι μάθαιναν να εκτιμούν ο ένας την προσφορά του άλλου. Κοιτάξτε, σήμερα που υπάρχει σύγχυση ρόλων, υπάρχει και η αμφισβήτηση του ενός φίλου από το άλλο. Και μάλιστα έχουμε φτάσει σε τέτοια επίπεδα εκφυλισμού, όπου και ένας άντρα σήμερα μπορεί να πει με γυναίκα» ή μια γυναίκα να πει με άντρα. Υπάρχει σύγχυση ρόλων. Και έτσι χτυπιέται ο θεσμός της οικογένειας γενικότερα. Γιατί όλοι θεωρητικά στο σημερινό κόσμο μπορούν να αντικατασταθούν ανα πάσα και στιγμή από οποιονδήποτε. Καταργείται λοιπόν η προσωπικότητα και αν θέλετε η ιερή μορφή της μάνας ή του πατέρα. Που η μάνα και ο πατέρας συμπληρώνοντας ο ένας τον άλλον δημιουργούν τον οίκο, τον πυρήνα. Αν τώρα ένα άντρα θα κάνει όλα και μια γυναίκα αντιστοίχω τα κάνει όλα, τότε ούτε εκτιμά ο ένα τον άλλον, ούτε έχει ανάγκη ο ένα τον άλλον, ούτε αντιλαμβάνεται καν την προσφορά ο ένα του άλλου. Γι' αυτό είμαστε διαλυμένοι και απομονωμένοι και αδύναμοι. Καταλάβατε τι πετυχαίνουμε με αυτό. Απομονώνουν το κάθε άτομο ξεχωριστά. Δεν υπάρχουν ισχυροί οίκοι, ισχυρέ οικογένειε. Και μετά τα παιδιά μεγαλώνοντα σε αυτό το περιβάλλον, όπου δεν είναι προστατευμένα από έναν ισχυρό οίκο, ίσα ίσα οι οίκοι είναι σε διαρκή σύγκρουση και καχυποψία ο ένας με τον άλλον. Επειδή λοιπόν έχουν τη φυσική ανάγκη τα νέα παιδιά που δεν έχουν χτυπηθεί ακόμα από τη φαυλότητα της ζωής και της κοινωνίας, έχουν την ανάγκη της προστασίας, κοιτάνε στην κοινωνία ποιο είναι ισχυρό θεσμό, πού να πάω να ταυτιστώ για να είμαι καλά, α, στον τάδε σύλλογο ή στον Ολυμπιακό ή στο τάδε κόμμα ή στην τάδε ιδεολογία. Και έτσι βλέπεις παιδιά από μικρά να στρέφονται κατά των γονιών τους και να ανήκουν πνευματικά σε κάτι άλλο, κάτι ξένο, όχι στον οίκο τους. Και έτσι γίνεται σήμερα το παιδομάζωμα, το μοντέρνο, μέσω διαδικτύου και μέσω διάλυσης του οίκου. Όπως μαρτυρούν τα επιγράμματα, οι επιγραφές, ακόμα και τα αγάλματα, οι αρχαίες Ελληνίδες αγαπούσαν τον ρόλο τους και ήταν υπερήφανες και ζηλευτές ως σύζυγοι, μητέρες, και Αρχιέριε των οίκων του. Κάτι που σχεδόν έχει σβήσει σήμερα, όπω είπαμε, και έχει δοθεί στη γυναίκα ένα ρόλο, όπου με αιμονικό τρόπο πρέπει να ζήσει κάτι ξένο προ τη φύση τη. Είτε το κυνήγι κάποια καριέρα, είτε το να αντιγράφει τον άντρα. Η γυναίκα, είπαμε, και γενικά το κάθε τι είναι όμορφο, άμα το δει υπό το πρίσμα τη φύση του. Άμα του αλλάξει τη φύση, χάνει την ομορφιά του. Και μην νομίζετε πως η γυναίκα, η Ελληνίδα της αρχαιότητας ήταν ανίσχυρη. Ίσα ίσα, λόγω της ισχύω της που είχε στην συζυγική κλίνη, επηρέαζε έμεσα τα πολιτικά πράγματα. Μάλιστα έχει διασωθεί ένα απόσπασμα ενός ρήτορα της ελληνιστικής εποχής, που λέει «Αν ψηφίσετε αυτό, τι θα πάτε να πείτε μετά στις γυναίκες και στις κόρες σας». Το δικαίωμα λοιπόν της ψήφου ήταν του οίκου. Ο άντρας απλά εκπροσωπούσε τον Νίκο στην πνίκα, στην εκκλησία του Δήμου. Δεν έκανε ότι του καπνίσει και μάλιστα όταν περνόντουσαν μεγάλες αποφάσεις και όταν πεζόντουσαν οι ζωές των ανδρών, γιατί μια απόφαση που θα έφερνε κάποιο εμφύλιο σήμαινε πως εάν βρεθείς στη χαμένη πλευρά όλοι οι αρσενικοί του οίκου πέθαναν, του σκοτώνανε, έπρεπε ο άνδρας να πάει να διαβουλευτεί με την οικογένειά του να εξασφαλίσει την υποστήριξη της οικογένειάς του, ώστε μετά να πάει να είναι ισχυρός στο Δήμο και να μην φοβάται για μια πισόπλατη μαχαιριά. Όταν παρουσιαζόταν ο κύριος Τάδε, ας πούμε, ξέραν ότι πίσω από αυτόν τον Νίκο υπήρχαν δέκα μέλη. Και κάπως έτσι συσπυρώνονταν η Αθήνα και αποφάσιζε. Στην Αθήνα θα πρέπει να πούμε πως τόσο η πόλη όσο και η οικογένεια είχαν θρησκευτικές διαστάσεις και ιδιαίτερο δίκαιο κάτι που δεν μπορεί να καταλάβει σήμερα ένας άθεος. Υπήρχε σαφής διάκριση ανάμεσα στη συλλογική ή πολιτική σφαίρα και στην ιδιωτική ή οικιακή σφαίρα. Πολύ σημαντικό αυτό. Η θέση της γυναίκας εξετάζεται μέσα από την θρησκευτική φύση και το ιδιαίτερο δίκαιο της ιδιωτική οικιακή σφαίρας. Αντίθετα στη Σπάρτη, εξετάζεται στη συλλογική, στην πολιτική σφαίρα. Η θέση της γυναίκας λοιπόν ήταν ιερεί στον οίκο τη, ενώ στη Σπάρτη στην πόλη τη. Θα σα δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τι εννοώ. Όλοι ξέρουμε τι θα πει μοιχεία. Η μοιχεία όμω για του αρχαίου Αθηναίου ήταν κακούργημα ίσο με τη ληστεία και τον βιασμό. Επίση, δεν συναντάμε τον όρο Μιχαλή, Μιχαλίδα, αλλά μόνο τον όρο Μιχό για τον άνδρα. Η Μιχαλή το να κατηγορεί τη γυναίκα δηλαδή για μία μυχεία επινοήθηκε από τη νέα θρησκεία, από του επόμενου. Ποιο ήταν το σκεπτικό πίσω από την έννοια του μυχού. Εάν αποθέσουμε ότι ο οίκο έχει θρησκευτική διάσταση όπω είπαμε, είναι κάτι το ιερό. Η ψυχή του οίκου είναι η γυναίκα. Κάποιο που εισβάλλει στον οίκο και ξελογιάζει μια μοιχεια στην ουσία τι κάνει. Βιάζει την ψυχή του οίκου. Είναι κακουργό δηλαδή. Είναι κακούργημα αυτό το πράγμα. Είναι σαν να εισβάλλει σε μια εκκλησία σήμερα ή σε ένα τέμενο και να βανδαλίσει μέσα τις εικόνες και τα ιερά. Τόσο ιερό και ισχυρό πρόσωπο ήταν η γυναίκα στον οίκο τη. Τον ήλεγχε σχεδόν απόλυτα. Μάλιστα ο άνδρας είχε δικαίωμα, εάν πιάσει τον μυχό επαυτοφόρο, είχε δικαίωμα και αν τον σκοτώσει. Με νόμο του Σόλωνα, έτσι. Η γυναίκα λοιπόν είναι αυτή που υπέστη την κακουργία του μυχού σε περίπτωση μυχία και ήταν μόνο ο άνδρας υπεύθυνο. Αυτό σε μια κοινωνία που όπως θέλουν να μας την παρουσιάσουν ήταν ανδροκρατούμενη. Όχι, δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Γιατί αν η κοινωνία ήταν όντω όπως μας τη λένε, ανδροκρατούμενη και η γυναίκα ήταν καταπιεσμένη, δεν θα υπήρχε αυτός ο νόμος, ούτε αυτό το σκεπτικό που να προστατεύει τη γυναίκα απόλυτα σε περίπτωση μοιχείας. Τώρα για τον προαγωγό που προσπαθούσε να εκμεταλλευτεί φτωχέ γυναίκε και κορίτσια, προβλεπόταν να δικαστεί στην Ηλιαία και η ποινή ήταν θάνατος. Σήμερα άραγε τους προαγωγούς τι τους κάνουμε εμείς, μήπως τους κάνουμε μέχρι και κοινωνικά πρότυπα, πόσο εκφυλισμένη είναι η κοινωνία σήμερα σε σχέση με την αρχαία Ελλάδα. Επαναλαμβάνω πως αυτή η νόμη για τους προαγωγούς και για τους μοιχούς ήταν τόσο αυστηρή γιατί υπήρχε το σκεπτικό ότι ο μοιχός και ο προαγωγός ουσιαστικά εισβάλλουν στον οίκο βλάπτουν τη γυναίκα, δηλαδή καταστρέφουν την ψυχή του σπιτιού. Είναι αυτό που λέμε σήμερα παραβίαση ιερού, ιδιωτικού, οικιακού ασύλου. Άρα λοιπόν δεν μπορείς να κουμπίσεις την προθυερία του οίκου, που είναι η γυναίκα, η μάνα ή η αδελφή. Αυτό εννοούμε όταν λέμε ο οίκος είχε θρησκευτική διάσταση, όπως και η πόλη αντίστοιχα στη Σπάρτη. Δεν μπορούσε να παραβιάσει την πόλη στη Σπάρτη, ήταν θάνατος. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να το κατανοήσει σήμερα ένας άθεος που έχει γαλουχηθεί με διαφορετικές αντιλήψεις, που νιώθει άριζος, περαστικός, απομονωμένος, φοβισμένος και δεν μπορεί να συνδεθεί με αξίες και ιερά. Γι' αυτό και βλέπουμε να τα βανδαλίζουν και να τα προσβάλλουν διαρκώς χωρίς να καταλαβαίνουν τι κάνουν και πόσο λάθος κάνουν όταν τα κάνουν όλα αυτά στον τόπο μας. Άρα λοιπόν στην αρχαία Αθήνα ο οίκος ήταν κυρίαρχος κοινωνικός θεσμός ενώ αυτό που φαίνεται σαν περιορισμός της γυναίκας δεν είναι τίποτε άλλο από αποκλεισμό της από την δικαιοπρακτική ικανότητα του να αγοράσει ή να πουλήσει γη. Ένα άλλο σκεπτικό πίσω από αυτό, εκτός από την περιορισμένη γεωγραφική έκταση όπως είπαμε, είναι ότι η πατρική περιουσία έπρεπε να ακολουθεί πάντα τη γυναίκα ως βοήθημα για την ίδια, αλλά και ως βοήθημα για τη νέα ζωή που θα έφερνε στον κόσμο γιατί θα μπορούσε ο πατέρας να πεθάνει σε κάποια μάχη. Ποιο θα προστάτευε τη νέα ζωή. Ο κλήρος που συνόδευε πάντα τη μάνα. Έτσι προστατευόταν και η γυναίκα από την πρικοθυρία. Κοιτάξτε πόσα κακά αντιμετώπισαν με αυτό το σκεπτικό. Άρα λοιπόν σε κάθε γάμο που γινόταν ήταν ξεκάθαρος ο σκοπός ανάμεσα στους δύο. Ο άνδρας ήξερε εκ των προτέρων ότι δεν θα κερδίσει τίποτα από αυτό το γάμο, ίσα ίσα θα δώσει και η γυναίκα ένιωθε απόλυτη ασφάλεια να μπει σε ένα γάμο με αυτόν τον άντρα, αφού ακόμα και σε περίπτωση λάθους δεν θα είχαν τίποτα, παρά μόνο τον χρόνο τη εντάξει. Δεν θα έμενε στο δρόμο δηλαδή, αυτό που έχει γίνει πάρα πολλέ φορέ σήμερα. Και έτσι ενισχυόταν, όπω είπαμε, ακόμα περισσότερο η εμπιστοσύνη ανάμεσα στο ζευγάρι. Δεν υπήρχε καχυποψία δηλαδή, και ούτε η γυναίκα ή ο άνδρας αντίστοιχα στηριζόταν στην οικογένειά του ο καθένα ή στου φίλου του και υπήρχε διαρκή κόντρα και ρήγμα στην οικογένεια όπου μπορούσε να μπει ο κάθε ένα τρίτο να διχάσει ή να βάλει λόγια στο ζευγάρι. Δεν είχε νόημα αυτό πλέον. Ξεκάθαρη ρόλη και τακτοποιημένα νομικά πράγματα όσον αφορά την περιουσία. Η συνταγή ενό πετυχημένου γάμου, μια πετυχημένη σχέση και μιας ισχυρής οικογένειας, το πραγματικό θεμέλιο μιας κοινωνίας στη Σπάτη τώρα, επειδή ήταν διαφορετικέ οι συνθήκε, είπαμε, και η κάθε πόλη αυτοθεσμιζόταν, βλέπουμε ότι η γυναίκα να έχει δικαίωμα καρπόσεω τη περιουσία από τον πατέρα ή τον σύζυγο, με το σκεπτικό ότι όλα μένουν εντό τη πόλεω. Αυτό έχει σημασία. Δεν μπορεί να φύγει η ακίνητη περιουσία. Οπότε η Σπαρτιά τη, επειδή δεν υπήρχε ο κίνδυνο των ξένων να σειραίουν κατά χιλιάδε τότε σε Σπάρτη, ό,τι και να έκανε την περιουσία τη, η περιουσία θα έμενε σε Σπαρτιάτη στην πόλη δηλαδή. Και μάλιστα οι Σπαρδιάτισε είχαν φτάσει μετά τον Πελοποννησιακό πόλεμο, όπου υπήρχε πολύ μεγάλη λιψανδρία, να κατέχουν τα δύο ή τα τρία πέμπτα τη γη τη Σπάρτης. Υπήρχε και η έννοια του συνοικεσίου γενικότερα, που τότε σήμαινε ότι ενώνονται δύο οίκοι, τίποτε άλλο. Υπήρχε όμω και η έννοια τη εγγύη, αυτό που λέμε σήμερα παραβόνα. Ο αραβόνας ήταν μια σημαντική νομική πράξη και γινόταν παρουσία μαρτύρων. Αποτελούσε δε προϋπόθεση του γάμου. Παρ' όλα αυτά δεν ήταν κάτι υποχρεωτικό. Ήταν καλό να γίνονται αραβόνες, αλλά δεν ήταν κάτι υποχρεωτικό. Και είχε νομική ισχύ ο αραβόνας, έτσι. Άμα έσπαγες έναν αραβόνα, είχε συνέπειε. Γενικότερα οι γυναίκες κατά κανόνα επέλεγαν μόνες τους τον σύζυγό τους, χωρίς να τους τον επιβάλλουν Όπω για παράδειγμα οι τρει θηγατέρε του τυρανομάχου Καλία, οι οποίε επέλεξαν μόνε του τους συζύγους του. Αλλά και η θυγατέρα, αν θυμάστε καλά, του Πισιστράτου, του τυράννου των Αθηνών, η οποία φίλησε τον άνδρα που αγαπούσε κατά μεσή του δρόμου, και η μάνα τη θύμωσε και λέει στον Πισίστρατο, λέει να τον πολεμήσουμε, λέει να τον σκοτώσουμε. Και τη απαντάει ο Πισίστρατο, δεν φτάνει να πολεμάμε αυτού που μα μισούν, να πολεμάμε και αυτού που μα φιλούν, κάτι τέτοιο τη είπε, και έδωσε επιτόπου την ευχή του να γίνει ο γάμο. Προσέξτε, για να φτάσει η θηγατέρα κατά μεσή του δρόμου μπροστά στον πισίστρατο, το μείον 600 περίπου, να κάνει αυτή την κίνηση, να φιλήσει τον άνδρα που αγαπά, ήξερε ότι ήταν κάτι που γινόταν, ήταν κάτι αποδεκτό. Δηλαδή δεν έκανε κάτι ξένο προ την κοινωνία, ούτε η κοινωνία ξαφνιάστηκε και εκεί άλλαξε αυτή με ηρωικό τρόπο τα δεδομένα. Όχι, γινόταν αυτό. Υπήρχε ελευθερία δηλαδή στι γυναίκε να διαλέξουν τον άντρα του. Στη Σπάρτη υπήρχε και ένα άλλο θεσμό, α πούμε, ένα άλλο αποδεκτό φαινόμενο, όπου σχεδόν κατά κανόνα δηλαδή οι άνδρε έκλεβαν τι γυναίκε. Κάτι που έφτασε και μέχρι σήμερα. Τον καιρό του δικού μου παππού, α πούμε, κλέβαν τι γυναίκε οι άνδρε. Αλλά και ακόμα γίνεται. Και φυσικά δεν του κυνηγούσαν οι άλλοι να του σκοτώσουν, ούτε ξεκίναγαν τίποτα, βεντέτε. Απλά ένα βράδυ την έπαιρνε από το σπίτι ο άντρα και πηγαίνανε σπίτι του και θεωρείταν πλέον ανδρόγινο. Τώρα, μέσα στον οίκο, στο ιερό μα δηλαδή, ο άνδρα θυσίαζε στον έρκιο Δία. Έρκο, υπενθυμίζω, είναι το όριο, το σύνορο, το φράγμα. Θυσίαζε λοιπόν στον έρκιο Δία που προστάτευε τα σύνορα του οίκου από εισβολή βεβήλων. ενώ η γυναίκα θυσίαζε στην εστία, στην ψυχική πλευρά του οίκου. Βλέπετε και πως οι φυσικές θρησκείες, οι πολυθεϊστικές που λέμε, βοηθάν καλύτερα να κατανοήσει ο άνθρωπος που ζει και ποιος είναι ο ρόλος του. Δεν υπήρχε μια μονοδιάστατη αντίληψη της θεότητας και κοιτάξτε παρακάτω τώρα πώς αλλιώ λειτουργεί αυτό στην πόλη. Η εστία, η φωτιά, που είναι η ψυχή του οίκου όπως είπαμε, είχε λόγο στη μεγάλη πυρά της πόλεως, στο Πριτανείο, στην ψυχή δηλαδή της πόλεως, όπου έγινε διαρκώς μία πυρά και αυτή η πυρά δεν έπρεπε ποτέ να σβήσει. Ενώ η πνίκα αντιπροσώπευε το υλικό τμήμα της πόλεως, εκεί που περνόντουσαν αποφάσεις με τους άνδρες εκπροσώπους των οίκων, όσον αφορά τα υλικά, από σπορά, εμπόριο, γεωργία, ακτινοτροφία, πόλεμο, εκστρατείες, τα πάντα οι ιέριες από τη μία πλευρά στο πλητανείο, οι γυναίκες, και οι άδρες από την άλλη πλευρά στην πνίκα. Η γυναίκα, θα λέγαμε, εκπροσωπούσε καλύτερα τον πνευματικό κόσμο και ψυχικό κόσμο της πόλης, ενώ ο άνδρας τον υλικό, αυτόν που τα έβαζε με τη φύση, αλλά πώς, με την φυσική εκδήλωση των πραγμάτων, τα καιρικά φαινόμενα, τη διατροφή, ό,τι χρειαζόταν πρακτικά το ανθρώπινο σώμα ενώ η γυναίκα στήριζε ψυχικά την πόλη. Έδινε μια εσωτερική δύναμη στους συζύγους, στα παιδιά και γενικότερα στο σύνολο. Η Αττική είχε πάνω από 2.000 ιερά και 170 δημόσιες εορτές, όπου όσες γυναίκες ήθελαν συμμετείχαν, είτε ως διοργανώτριες, είτε ως ιέριες, είτε ως απλές συμμετέχουσες, ενώ κατεξοχήν γυναικείος εορτασμός είναι τα θεσμοφόρια τριήμεροι εορτασμοί προ τη της τη Θεά Δήμητρο και μάλιστα κατά τι τρει αυτέ ημέρε διδόταν η πνίκα ω ιερό χώρο για να λειτουργήσουν τα θεσμοφόρια. Και οι συνεδριάσει του Δήμου μεταφέρονταν προσωρινά στο θέατρο του Διονύσου κάτω από την Ακρόπολη, για όσου πάει. Διδόταν δηλαδή η ύψιστη αξία και τιμή, έστω και σε συμβολικό επίπεδο, αλλά και σε πρακτικό, στην ιερή μορφή τη γυναίκα, που στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν η Θεά Δήμητρα, Θεά τη Καρποφορία. Οι χείρε δίχως παιδιά ή άλλο συγγενή που δεν είχαν κάποιον να τις φροντίζει έμπαιναν αυτόματα θα λέγαμε κάτω από την προστασία της πόλεως και τη φροντίδα της μέσω του επωνύμου άρχοντος. Υπήρχε μέρημνα λοιπόν για κάθε κατάσταση που μπορούσε να βρεθεί μια γυναίκα. Και αν πήραζες κάποια χείρα ή κάποια μόνη γυναίκα τέλο πάντων είχε να κάνεις με τον άρχοντα της πόλεως. Η εκπαίδευση στην Αθήνα γινόταν μέσα από ιδιωτικά σχολεία, ενώ στη Σπάρτη υπήρχε η δημόσια εκπαίδευση. Τα ιδιωτικά σχολεία στην Αθήνα όμω ήταν υπό τον έλεγχο των παιδονόμων. Δεν διδασκάνε ό,τι ήθελαν. Υπήρχαν κάποιε προδιαγραφέ τέλο πάντων. Παραδείγματο χάρη, από τα 5 έω τα 10, τα παιδιά μάθαιναν γυμναστική και παιδοτριβική για την ανάπτυξη του σώματο και του χαρακτήρα. Από τα 10 έω τα 14, λάβαναν τη διδασκαλία του γιγνώσκιν, γράφιν και αριθμίν. Μάθαιναν γράμματα δηλαδή από τα 14 έως τα το 18 τους επέλεγαν ανάμεσα στα εγκύκλια παιδεύματα ή στις βάναυσες τέχνες. Παίρνανε ειδίκευση. Τα εγκύκλια παιδεύματα αφορούσαν πιο πολύ τη διανόηση. Γραμματική, ρητορική, διαλεκτική, αριθμητική, αστρονομία, μουσική κλπ. Ενώ οι βάναυσες τέχνες ήταν η γεωργία, η εμπορία, η μεταλλουργία, η κτηνοτροφία κλπ. Οι γυναίκες είχαν κι άλλη μία επιλογή που δεν είχαν οι άντρες. Είχαν τη λεγόμενη οικονομία. Οικονομία. Προσέξτε. Ήταν ιερή τέχνη που είχε να κάνει με τα έργα του οίκου. Την ιερουργία, την υφαντική, την κεντρική και άλλα πράγματα. Οι γυναίκες, ασχέτου επαγγέλματο όμως, είχαν πλήρες δικαίωμα στο δημόσιο χώρο. Συμμετείχαν, όπως είπαμε, ως ιέριες, αλλά και λάβαναν μέρος σε διάφορες δραστηριότητες της πόλης, πολιτιακές, Αθλητικοί αγώνε και τέτοια πράγματα. Σε κάποιε περιπτώσει βλέπουμε όμω και γυναίκε να έχουν και πολιτική δράση, όπω η σύζυγο του Κίμωνα η οποία ανεβαίνει στην εκκλησία του Δήμου και κατακεραυνώνει τον Περικλή για την πολιτική του, αλλά και άλλα τέτοια φαινόμενα. Στη Σπάρτη, η ανατροφή των γυναικών ακολουθούσε την ανατροφή των ανδρών σε όλα, ξεκινώντα από το σπίτι, όπου ήταν κοινή η παιδεία και η καθοδήγηση τη μητέρα, πριν χωριστεί στα 7. Μέχρι τα 7 λοιπόν μάθαναν ακριβώ τα ίδια πράγματα. Στα 7 του οι γυναίκε πήγαιναν στι λεγόμενε Αγέλε με όλα τα υπόλοιπα κορίτσια τη πόλη, ενώ τα αγόρια πηγαίνανε στην Αγωγή. Γενικότερα η Σπάρτη εξασφάλιζε ανώτερη παιδεία στι γυναίκε από του άνδρε. Μπορούσε ένα Σπαρτιάτη να είναι εξαιρετικό πολεμιστή, αλλά να μην μπορούσε να γράψει μια αλεγεία ή ένα ποίημα, α πούμε, ή να παίξει μουσική. Δεν υπήρχε όμω γυναίκα τη που να μην μπορούσε να το κάνει αυτό. Όλε ξέρανε και να γράφουν και να διαβάζουν και να παίζουν μουσική και να γράφουν ποιήση και τα πάντα. Επίση οι Σπαρτιάτησε αθλούνται, χορεύουν, τραγουδούν και γενικότερα ήταν περιζήτητε γυναίκε παιδαγωγοί και σύζυγοι στον αρχαίο κόσμο. Και όταν έπεσε η Σπάρτη, το μείον εκατόν τόσο στου Ρωμαίου, ενώ οι Ρωμαίοι από όλε τι πόλει τη Ελλάδο πήρανε πλούτο και έργα τέχνης και διάφορα τέτοια πράγματα, από τη Σπάρτη πήραν γυναίκες. Γυναίκες για να τις βάλουν παιδαγωγούς στα παιδιά τους. Στα παιδιά τους οι πατρίκοι εννοώ, που θα γινόντουσαν αργότερα συγκλητικοί, στρατηγοί, ύπατοι, θα λάβαναν δηλαδή τέτοια αξιώματα. Και είχαν σπαρτιάτισες παιδαγωγούς. Και αυτό είχε γίνει για δύο-τρεις γενιές στη Ρώμη τότε. Και μετά η Ρώμη, με βάση τη νέα αγωγή της σπαρτιάτισας παιδαγωγού ελληνοποιήθηκε, κατακτήθηκε δηλαδή από τους Έλληνες πολιτισμικά και φτάσαμε στην εποχή των μεγάλων αυτοκρατόρων, των Αντωνίνων, των Ανδριανό, των Τραγιανών, τον Μάρκο Αβρίλιο και όλους αυτούς. Όλοι αυτοί δηλαδή είχαν λάβει από τους πατεράδες τους και τους παππούδες τους ελληνική αγωγή που αυτοί οι παππούδες είχαν λάβει ελληνική αγωγή από τις Σπαρτιάτισες που είχαν πάει τότε και το αποτέλεσμα φάνηκε μετά από δύο-τρει γενιές ας πούμε. Γι' αυτό και άμα διαβάσετε στο πρώτο βιβλίο του Τα στο Μάρκο Αβρίλιο, λέει ο Μάρκο Αβρίλιο: Κάνω αυτό, κάνω εκείνο, κάνω το άλλο και ό,τι λέει προβλέπει η ελληνική αγωγή. Το λέει μέσα στο ημερολογιό του. Ο γάμο, όπω είπαμε, γινόταν κατά κανόνα με κλοπή. Υπήρχε και ο θεσμό τη πρίκα, η οποία ήταν συνήθω πολύ μεγάλη στη Σπάρτη. Ενώ ο άνδρα μέχρι τα 30 του, προσέξτε, μένει εκτό οίκου και βλέπει τη γυναίκα του στα κρυφά, ώστε να οριμάσει. Να οριμάσει για να μην βλάψει τη γυναίκα του μέσα από την τριβή της καθημερινότητας επειδή ο άντρας δεν θεωρείται μέχρι τα 30 εξίσου όριμος όσο η γυναίκα ας πούμε. Και η γυναίκα παντρευόταν στη Σπάρτη γύρω στα 20 ενώ η, Α... η Αθηναία λίγο πιο μικρή, γύρω στα 17-18. Έδιναν δηλαδή χρόνο στη Σπαρτιά της λίγο παραπάνω. Η μοιχεία είναι άγνωστη στη Σπάρτη. Δεν υπάρχει καν ως έννοια αφού εκεί δεν υπάρχει η έννοια του οίκου όπως είπαμε όπου δεν εισβάλλει δηλαδή ο ξένος άνδρας να προσβάλλει την ψυχή του οίκου. Αλλά υπάρχει η πόλη. Στη Σπάρτη συναντάται το φαινόμενο όπου η γυναίκα μπορεί να προσκαλεί κάποιον άνδρα στην κλίνη τη νόμιμα εκτός γάμου γιατί η πόλη θέλει τέκνα. Και αν κάποια γυναίκα επιθυμούσε τέκνο και δεν είχε άνδρα ή ο άνδρας έλειπε ή είχε πεθάνει, είχε δικαίωμα η γυναίκα να αποκτήσει τέκνο με κάποιον εύρωστο σπαρτιάτη ή κάποιον Τέλο πάντων που ήθελε. Και αυτό ήταν απόλυτα αποδεκτό και νόμιμο. Δεν υπήρχε θέμα μεταξύ του. Μην το βλέπουμε με τα σημερινά μάτια. Αυτοί μεγάλωναν έτσι, ζούσαν έτσι. Μην κολλάμε στο σήμερα. Πρέπει να βλέπουμε την ιστορία με τα μάτια των ανθρώπων που έζησαν τότε για να κατανοήσουμε τι κοινωνίε αυτέ. Οι σπαρτιάτισε, κατά κανόνα, ήταν πανέμορφε λόγω τη άσκηση, ήταν πνευματόδει λόγω τη παιδεία του και πολύ αυστηρέ λόγω τη ανατροφή του είχαν την ευχαίρεια να κινούνται χωρί συνοδεία, να χορεύουν όπω είπαμε να αθλούνται οι ενώ ήταν γνωστέ και ω φαινομυρίδε ή φανομυρίδε. Φανέρωναν δηλαδή τα καλύγραμμα πόδια του, του μυρού, με σχισμή στο φόρεμα που έφτανε μέχρι ψηλά στο γοφό. Ενώ είχαν και ένα περίδεσμα που αναδείκνυε το στήθο του. Ήταν γενικότερα γυναίκε εντυπωσιακέ και ποθητέ, Επίση μπορούσαν να τρώνε και να πίνουν ελεύθερα και γενναιόδωρα όπω ακριβώ και οι άνδρες. Σκεφτείτε τώρα έναν Πέρση ή έναν Ανατολίτη να επισκέπτεται τη Σπάρτη, σαν αγγελιοφόρο ή σαν αξιωματούχο, α πούμε, και να φεύγει από μια Ανατολή όπου η γυναίκα ήταν όπω ήταν, με χαρέμια και τέτοια, και να μπαίνει στη Σπάρτη. Τι πολιτισμικό σοκ θα πάθαινε. Και γι' αυτό η Ανατολή πάντα ήθελε να κατακτήσει την Ελλάδα, γιατί νόμιζαν οι Ανατολίτες στο μυαλό τους ότι κατακτώντας αυτό το κάλος θα γινόντουσαν και οι ίδιοι κάτι όμορφο. Καμιά φορά όταν κάτι χάσει την ελευθερία του, χάνει και την ομορφιά του. Δείτε για παράδειγμα ένα λιοντάρι. Πώς είναι ελεύθερο στη φύση, πόσο όμορφο και δυναμικό είναι εκεί που είναι πραγματικά στο φυσικό του περιβάλλον και πώς ένας Ανατολίτης πάει και το παίρνει, του βάζει μια αλυσίδα στο λαιμό, όπως βλέπουμε κάτι σύγχρονους εκεί πέρα άραβες, και το μεγαλώνουν σε ένα κλουβάκι, σε ένα διαμέρισμα, το βαράνε και το πειθαρχούν όλη μέρα και το μετατρέπουν σε ένα δυστυχισμένο πλάσμα που απλά έχει τη μορφή λέοντα ή πάνθυρα ας πούμε. Δεν είναι έτσι όμως για τους Έλληνες. Για να είσαι όμορφος πρέπει να είσαι όμορφος μέσα μόνο από τη φύση σου και πρέπει να έχεις χώρο να αναπτύξεις τον εαυτό σου. Και αυτό δινόταν στη γυναίκα, ιδιαίτερα στη Σπάρτη, αλλά γενικότερα στην αρχαία Ελλάδα. Η κύρια ασχολία τη Σπαρτιάτησα ήταν η ανατροφή των μικρών παιδιών, όπω είπαμε μέχρι τα 7, ενώ κατά κανόνα ήταν απαλλαγμένη από τι δουλειέ του σπιτιού και τι αγροτικέ εργασίε, αφού αυτέ ήταν εργασίε για του ήλωτε και του περίοικου. Επίση, ασχολούταν πολύ με τη διαχείριση τη περιουσία τη, έκανε υπασία και συμμετείχε σε αθλητικέ και θρησκευτικέ εκδηλώσει. Σε περίπτωση χειρία, μπορούσε να πάρει σύζυγο ακόμα και μέσα από την ίδια την οικογένεια του πρώην άντρα τη, όπω για παράδειγμα τον αδελφό του. Ήταν κάτι πάλι νόμιμο και αποδεκτό. Υπήρχε λοιπόν η λεγόμενη πολυανδρία σαν έννοια. Αυτή η ελευθεριότητα, όπως το αποκαλούσαν αυτό το φαινόμενο οι μη σπαρτιάτε, αφορούσε όλου του λακεδαιμόνιου, ακόμα και του σύλλοτε και του περίοικου. Ήταν ήθο τη πόλη δηλαδή, γενικότερα. Δεν εντοπιζόταν σε μία κοινωνική ομάδα και μάλιστα το βλέπουμε πιο πολύ, άλλε φορέ λιγότερο, στο δωρικό κόσμο, σε άλλε πόλει, ειδικά στην Πελοπόννησο, στο Άργο, στην Επίδαυρο κλπ. Η γυναίκα απολαμβάνει σχεδόν απεριόριστε ελευθερίε και βρίσκεται σε υψηλή θέση στην κοινωνία στην οποία διαβιεί. Τώρα για το πώ έφτασε στι μέρε μα ω εικόνα το αντίθετο, δεν ξέρω. Αναζητήστε την αιτία στη νέα θρησκεία, και ο στην εισβολή του Πύρου, στη Σπάρτη, βλέπουμε την αρχιδάμια, το 270 π.Χ., να κατευθύνει και να ηγείται των οδομαχιών μέσα στην πόλη, μία γυναίκα τη. Ο περίανδρος ο Κορίνθιος πρωτογνώρισε τη σύζυγό του, την κόρη δηλαδή του βασιλιά της Επιδαύρου, καθώς αυτή μοιράζει κρασί σε καλλιεργητέ φορώντας ένα αποκαλυπτικό δωρικό φόρεμα. Φαινομερίδα, όπως είπαμε. Εκεί την ερωτεύτηκε τη ζήτησε και την πήρε. Η Ελληνίδα γενικά δεν φαίνεται πουθενά ούτε κλειδωμένη, ούτε ανήκουσα σε χαρέμι, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Αλλά προσέξτε, και ούτε και στο άλλο άκρο. Μονίμως ουρλιάζουσα και θυμωμένη και αδικημένη και καταπιεσμένη δήθεν και να απαιτεί και να ξανααπαιτεί και να μην ικανοποιείται με τίποτα. Όπως τι είναι να γίνει σήμερα που το βλέπουμε πολύ έντονα αυτό το φαινόμενο στην Αμερικανική κοινωνία και ακολουθούν και οι υπόλοιπε κοινωνίες ευτυχώ ακόμα με λίγη καθυστέρηση. Δηλαδή για μένα ή για τα μάτια μάλλον ενό που ξέρει και έχει δει και ένα άλλο κοινωνικό φαινόμενο στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, αυτά είναι δύο άκρα. Απ' τη μία το χαρέμι και απ' την άλλη η ουρλιάζουσα φεμινίστρια. Και στι δύο περιπτώσει η γυναίκα δεν εκπληρεί το σκοπό τη, το ρόλο τη. Χάνει τη θηλυκότητά τη και την ομορφιά τη. Και αδικείται και στι δύο περιπτώσει. Και για να μην παρεξηγηθεί αυτό που λέω, υπενθυμίζω πως δεν υπάρχουν ατομικά δικαιώματα στον ελληνικό κόσμο, υπάρχουν ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν είσαι εσύ μέσα στον οίκο σου ή μέσα στην πόλη σου με το προσωπικό σου το ατομικό δικαίωμα το οποίο είναι πάρα πάνω από έναν άλλον επειδή εσύ ξέρω εγώ έτυχε να έχει αυτή την προτίμηση ή την άλλη. Όχι. Όλοι ίσοι. Ανθρώπινα δικαιώματα για όλου. Ανθρώπινα. Ούτε ανδρικά, ούτε γυναικεία, ούτε ξέρω εγώ να μου πούμε άλλε λέξει για να καταλάβετε τι εννοώ. Δεν υπάρχει διάκριση δηλαδή με βάση ειδικέ προτιμήσει. Γι' αυτό και η γυναίκα στον ελληνικό κόσμο είναι πλήρω εναρμονισμένη και ελεύθερη. Και όταν χρειάστηκε, υπερασπίστηκε τον Νίκο και την πόλη τη. Ακριβώ γιατί ήταν δικά τη. Δεν ήταν ξένο σώμα, όπου να διαφορήσει. Γι' αυτό φτάσαμε και σε σημείο να έχουμε πάνω σε τυχομαχίε γυναίκε να πολεμάνε άνδρε. Γιατί πάνω απ' όλα ήταν το σπίτι του. Το αγαπούσαν το σπίτι του. Και δεν είχαν ανάγκη κάποιον να του απελευθερώσει. Μάλιστα, οι σπατιάτε, λοιπόν, όπω είπαμε, είχαν φτάσει έξω από το Άργο και μαζεύτηκαν οι αργίε πάνω στα τείχη. Και τότε οι σπατιάτε μπήκαν μπροστά στο δίλημα να διαλέξουν είτε μία άδοξη νίκη, νικώντα γυναίκε, είτε όνειδο, εάν αποκρούονταν από αυτέ. Και προτίμησαν να αποσυρθούν. Αυτή η γυναίκα ήταν η τελέσιλα, η αργία. Επίση, βλέπουμε γυναίκε να γίνονται δεκτέ σε όλες τις φιλοσοφικές σχολές ανεξαιρέτως. Έχουμε γυναίκε επικούριε, πυθαγόριε, στοικέ, κοινικέ, ακαδημικέ, μαθήτριε του Πλάτωνα κλπ. Ο Πυθαγόρας, όπω είναι γνωστό, είχε στο Ομακοείο 17 γυναίκε στον κύκλο του, ενώ είναι καταγεγραμμένες τουλάχιστον 40 γυναίκε μαθηματική στον αρχαίο κόσμο. Και ξέρουμε μόνο 40 γιατί δούλεψε πολύ πειρά, ειδικά όπου υπήρχε γυναικείο όνομα σε κείμενο. Γυναικεία ονόματα που έπαιξαν κάποιο ρόλο βρίσκονται ακόμα και στους μυθικούς χρόνους, όπως η Έθρα, η θυγατέρα του βασιλέως της Τριζίνας, η Έθρα, Θησέας κλπ. Θυμάστε την ιστορία. Αλλά και ακόμα παλαιότερα, όπου βλέπουμε γυναίκες επιστήμονες, όπως τις κόρες του Κεντάβρου Χίρονος, να μαθαίνουν ιατρική. Στα ιστορικά χρόνια έχουμε πάρα πολλά ονόματα. Ας πούμε μερικά. Μεγαλοστράτα, Σπαρτιάδες Απιήτρια, Πολυγνώτη, μαθηματικό γεωμέτρης. Αυροτέλεια, θηγατέρα του Αυροτέλου του Ταραντίνου, Πυθαγόρια φιλόσοφο. Πάρα πολλέ μαθήτριε τη ΑΠΦΟΥΣ, όπω η Αναγόρα η Μιλίσια, η Ανακτορία η Μιλήσια, η Ευνίκα η Σαλαμίνια, η Δαμοφίλη η Παμφιλή, η Κιδνό, αλλά και η Ελωρή η Σαμία, γεωμέτρη και φιλόσοφο. Στη συνέχεια έχουμε τη Δινό, σύζυγο του Φροντίνου. Του Μεταποντίνου, μαθηματικό του Κρότονο. Η Θεανόη Θουρία, μαθηματικό αστρονόμο από τους Θουρίους της κάτω Ιταλίας και σύζυγος του Θουρίου τη κάτω Ιταλία και σύζυγο του Πιθαγόρου. Αλλά έχουμε και τη δασκάλα του Πιθαγόρου, τη Θεμιστόκλια, Η Αίρια των Δελφών, φιλόσοφο και μαθηματικό και γεωμέτρη. Ήταν μία από τι δασκάλε του Πιθαγόρα αυτή. Η Κλεοβουλίνη τη Ρόδου, ποιήτρια, θυγατέρα του Κλεόβουλου του Ρώδιου, του Σοφού. Η Κόρινα ήταν αγραία, λυρική ποιήτρια, η οποία νίκησε πέντε φορές σε αγώνες ποιήσης τον Πίνδαρο. Ήταν το λεγόμενο αντίπαλον δέος. Η Μέλισσα Αγιομέτρης, που μελέτησε την κατασκευή των κανονικών πολυγόνων, η Μύρτης, λυρική ποιήτρια από τη βιοτία πρότυπο του Πίνδαρου, ο Πίνδαρος θαύμαζε τη Μύρτιδα. Για τη Σαπφό, τι να πούμε για τη σαφώ, λυρική ποιήτρια, ακόμα και πολιτικός, όπου μετά το θάνατό της κόπηκαν νομίσματα προς τη με τη μορφή τη και στήθηκαν αγάρματα σε διάφορες πόλεις. Τιμήθηκε δε ιδιαίτερα στις Σιρακούσες. Ο Πλάτων την ονόμαζε Σοφή και Δεκάτη Μούσα. Τη Μίχα Εσπαρτιάτησα, πυθαγόρια φιλόσοφος και συγγραφέας, η οποία μετά τη διάλυση της σχολής συνελήφθη και προκειμένου να μην αποκαλύψει τα μυστικά των πυθαγορείων, έκοψε τη γλώσσα της με τα δόγια της και την έφτισε στο πρόσωπο του τυράνου Διονυσίου. Αγλαονίκη η Θεσσαλή, αστρονόμος, Αριγνώτη η Σαμία, φιλόσοφος, μαθηματικός και μάλιστα συνέγραψε το χαμένο καμένο βιβλίο περί αριθμών. Βιτάλη, μαθηματικός, Δαμό, φιλόσοφος, μαθηματικός, Διοτήμα, η αίρια από τη Μαντινία της Αρκαδίας, μαθηματικός, γεωμέτρης και δασκάλα του Σοκράτους, Λασθένια από την Αρκαδία, πλατωνική φιλόσοφος και μαθηματικός, η λασθένεια, μάλιστα για όσους δεν ξέρουν, έδωσε τον ορισμό της σφαίρας. Το ξέρατε αυτό. Η γυναίκα έχει δώσει ορισμό για τη σφαίρα. Περικτιώνει, συγγραφέας και μαθηματικός. Τιμαρέτη, η Αθηναία. σογράφος, πολύ γνωστή ζωγράφος της εποχής. Αγνοδίκη, η πρώτη γυναίκα γυναικολόγος της Αθήνας τον 4ο αιώνα προ. Σπούδασε δίπλα στον ιατρό Ηρόφιλο. Αξιοθέα, η Φλιασία φιλόσοφος, μαθήτρια του Πλάτωνος, μαθηματικός και φυσικός. Αρίγνη η Κυριναία, φιλόσοφος και σχολάρχης της Ιδονιστικής Σχολής, θυγατέρα του Αριστίπου. Συνέγραψε πάνω από 40 βιβλία, τα οποία κάηκαν φυσικά. Αλλά έχουμε και ολόκληρο κατάλογο με γυναίκες Ολυμπιονίκης, με πρώτη την Κινίσκα, στο άθλημα της αρματοδρομίας, γιατί το βραβείο το έπαιρναν η εκτροφή των αλόγων, όχι ο ενίοχος, στο τέθρυπο, στα τέσσερα άλογα δηλαδή, και επειδή οι γυναίκες ειδικά στην Πελοπόννησο ασχολιόντουσαν πάρα πολύ με την υπασία και την εκτροφή αλόγων και τη διασταύρωση των φυλών, κέρδιζαν διαρκώς τα βραβεία στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αλλά συμμετείχαν και στα ιρέα. Ό,τι ήταν για τους άνδρες οι αγώνες προς τιμήν του Ολυμπίου Διός, οι γυναίκες είχαν τα αντίστοιχα ιρέα, Αγώνες προς τιμήν της Ήρας. Στη συνέχεια βλέπουμε μια Ειρήνα, λυρική ποιήτρια από την Τήλο, η οποία, προσέξτε, πέθανε στα 19 της, αλλά έγραψε έπος, το λεγόμενο Ιλακάτι, αποτελούμενο από 300 εξάμετρους, αφιερωμένο στην παιδική της φίλη Βαυκίδα, η οποία πέθανε στην παιδική ηλικία. Για πιάστε μια 19χρονη σήμερα γυναίκα να σας γράψει ένα έπος ή να σας γράψει μια καλή περιγραφή, μια βιογραφία ή οτιδήποτε. Και προσέξτε, στην Τήλο. Στην τύλο. Νικαρέτη, κορίνθια φιλόσοφος και γεωμέτρης, Αλεξάνδρα, Σικιώνια, ζωγράφος, Αριστοδάμα, Ισμυρνέα, επική ποιήτρια, Αρτεμισία, φιλόσοφος, θυγατέρα του Διοδόρου του Κρόνου, Θεμίστα, η λαμψακινή, επικούρια φιλόσοφος, η οποία έγραψε βιβλίο για τη ματαιοδοξία της δόξας. Ακούστε τίτλο βιβλίου. Μυρό, επική λυρική ποιήτρια από το Βυζάντιο, από αυτό που λέμε σήμερα Κωνσταντίνου Πόλης. Νοσής, από τους επιζεφυρίους λοκρούς, ποιήτρια. Σαμία ή Λευκαδία, ετέρα ποιήτρια και συγγραφέας. Και συγγραφέας, προσέξτε, άσεμνων κειμένων και μία συγκυκλοπαίδειας σεξουαλικών τεχνικών. Αυτό που λένε σήμερα οι άλλοι κάμα σούτρα. νεοπιθαγόρια κερκυραία γραμματικό και μελετήτρια του Ομήρου, Ανίτη, ποιήτρια και επιγραμματοποιό από την Τεγία και μάλιστα είναι η πρώτη επιγραμματοποιό που έγραψε επιτάφια επιγράμματα για κατοικίδια ζώα. Ακόμα και εκεί εμεί πρωτοπορούμε. Η Στιαία, η Αλεξανδρινή, γραμματικό μελετήτρια του Ομύρου. Πτολεμαή, η Κυριναία, φιλόσοφος μουσικός μαθηματικός θεωρητικός της αρμονίας θεμιστο επικουρια φιλόσοφος από τη λάμψακο και ο κατάλογος συνεχίζεται και θα καταλήξουμε στην ιπατία η οποία ήταν νεοπλατωνική φιλόσοφος σπούδασε στην αθήνα και ήταν διευθύντρια της φιλοσοφικής σχολής στην αλεξάνδρεια και ήταν αστρονόμος μαθηματικός συγγραφέας φιλόσοφος και μάλιστα η ιπατία εφτιαξε τον αστρολάβο το ξέρατε αυτό Άρα λοιπόν οι ναυτικοί μας ας κάνουν και μια τιμητική εκδήλωση για την υπατία μας την οποία και φυσικά δεν ανέχτηκαν οι χριστιανοί και τη σκότωσαν και κάπου εκεί η ισχυρή γυναικεία παρουσία στον ελληνικό κόσμο περιορίζεται δραματικά έως και εξαφανίζεται θα έλεγα έρχεται η νέα θρησκεία τη βάζει εκεί που τη βάζει τη γυναίκα και φτάσαμε στο σήμερα όπου έγινε η λεγόμενη απελευθέρωσή της αλλά μόνο επειδή είναι είδο προ εκμετάλλευση να βγει να δουλέψει, να καταναλώσει, να παρασύρει, να παρασυρθεί. Δεν τη έχει δοθεί ξανά ο κανονικό τη ρόλο από την νέα κουλτούρα, α πούμε. Η γυναίκα δεν απολαμβάνει πια τη ζωή ελεύθερα και με τιμή για αυτό που είναι. Γυναίκα, μάνα, θυγατέρα και αδελφή. Οι θεσμοί σήμερα, όπω και πριν από το σήμερα, σπρώχνουν τη γυναίκα ίσω σε λάθο κατεύθυνση. Η ιστορία θα δείξει. Πάντω στον αρχαίο κόσμο, πουθενά η γυναίκα δεν αντιμετωπίστηκε ω κατώτερη του άνδρα. Αντιμετωπίστηκε ω διαφορετική. Οι Έλληνε, όπω και σε όλα τα πράγματα, έτσι και στο θέμα τη οικογένεια, αναζητούσαν την αρμονία και έδιναν ισόποσο χώρο στο αρσενικό και στο θηλυκό, γενικότερα στην κοινωνία τους. Και αυτό το βλέπουμε στο κατεξοχήν κυρίαρχο πρότυπο αυτό που λέμε σήμερα δωδεκάθεο, που στην ουσία είναι οι Ολύμπιες θεότητες, όπου υπάρχει απόλυτη ισορροπία και αρμονία με έξι θεούς και έξι θεές. Όλα αυτά έχουν συμβολικό επίπεδο βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Εγώ το θεωρώ πολύ ανώτερο από αυτό που επικρατεί σήμερα, που είτε έχουμε έναν αρσενικό είτε τίποτα. Έτσι δημιουργούνται οι αδικίες, αρρωσταίνει η κοινωνία και ποιο την πληρώνει, εμείς και φυσικά τα παιδιά. Να είστε όλοι καλά και για όσους κατάφεραν να ακούσουν το βίντεο μέχρι το τέλος, σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπάμε τις γυναίκες μας, τις τιμούμε, τις προστατεύουμε, τις ανεχόμαστε στις υπερβολές τους, όπως έκανε και ο Σοκράτης, είπαμε με την Ξανθήπη, αλλά και δεν σταματάμε να είμαστε σε μια διαρκή παιδευτική διαδικασία ανάμεσά μας, γενικότερα σαν κοινωνία. Ο διάλογος κάνει τους ανθρώπους καλύτερους, έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες. Αν θε να βοηθήσει κάποιον, μίλα του. Δεν εκμεταλλευόμαστε τι αδύναμες γυναίκε, δεν τι τιμωρούμε, αλλά δεν πέφτουμε και θύμα στι γυναίκε που έχουν πάρει άλλο δρόμο στη ζωή του. Σεβόμαστε τον εαυτό μα και σεβόμαστε τους πάντε. Καλή συνέχεια σε όλους.